Οι τουρκικές δυνάμεις κάνουν χρήση δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών. Δεν μπορούν όμως να συγκρατήσουν το πλήθος των εξαγριωμένων που συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας. Τουλάχιστον 47 άτομα μέλη της πλατφόρμας για την απελευθέρωση της Νουριγέ και του Σεμίχ συλλαμβάνονται. 257 ημέρες διαμαρτυρίας, 137 ημέρες απεργίας πείνας, 61 ημέρες στις τουρκικές φυλακές. Η ακαδημαϊκός Νουριγέ Γκιουλμέν και ο δάσκαλος Σεμίχ Οζατσά αντιμετωπίζουν 25 χρόνια φυλάκισης κατηγορούμενοι για τρομοκρατική δράση μετά την έναρξη απεργίας πείνας, με έτοιμα να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους. Και οι δύο απολύθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των Γκιουλενιστών. Οι διαδηλώσεις για να φεθούν ελεύθεροι και να επιστρέψουν στη δουλειά τους είναι καθημερινό φαινόμενο. Η αντίδραση των τουρκικών αρχών είναι το ίδιο σκληρή.